του πατρός Ιωάννου Μπρέκ «Στα χέρια του Θεού», κείμενα πίστης και ελπίδας. Η παρακάτω μαρτυρία δεν έχει ανάγκη από εξηγήσεις. Είναι μία από τις πιο εύγλωτες καταθέσεις των τελευταίων ετών πάνω στο κρίσιμο ζήτημα των αυλώσεων και αξίζει την απερίσπαστη προσοχή μας. Χαίρετε. Ονομάζομαι Vera Faith Lord. Διευθύνω την Alpha Omega Life, την Ορθόδοξη Αδελφότητα για την Προστασία της Ζωής. Καθώς σας μιλώ σήμερα, έχω την τιμή να αντιπροσωπεύω εκατομμύρια αδελφές μου. Η δική μας αδελφότητα δεν είναι κάποια χαρούμενη συντροφιά. Είμαστε μητέρες που έχουμε διαπράξει άμβλωση και είμαι εδώ σήμερα για να σας διηγηθώ την ιστορία μου. Η κοινωνία ένα πράγμα μόνο μας λέει. Πρόκειται για το σώμα σας και έχετε το δικαίωμα να κάνετε την επιλογή σας. Κανείς δεν μας λέει τι θα μας συμβεί μετά από την επιλογή, όταν το παιδί μας θα είναι νεκρό. Ελάτε μαζί μου τώρα μέσα από ένα μαγικό καθρέφτη και ας προχωρήσουμε στα μετά την άβλωση. Πριν από 19 χρόνια, το μυριάκριβο αγόρι μου, ο Γαβριήλ, κλωτσούσε και επιπύλιζε το δάκτυλό του και έκανε όλα όσα κάνει ένα γέννητο παιδί την 21η εβδομάδα της ζωής του. Δεν κατάφερε να φτάσει στην 22η, πέθανε. Επί 17 χρόνια μετά το θάνατο του μωρού μου, δεν μου επιτράπηκε να θρηνήσω, να πενθήσω ή ακόμη και να αναγνωρίσω ότι είχε πεθάνει. Πραγματικά, ενώ ζούσα με την αγωνία του θανάτου του, ποτέ δεν μου επιτράπηκε ούτε καν να παραδεχθώ ότι είχε κάποτε ζήσει. Τη φοβερή αυτή καταδίκη μου επέβαλε και ο εαυτός μου, αλλά και η πολιτικά ορθή κοινωνία μας. Διότι βλέπετε, ήμουν εκεί. Όταν ο Γαβρίλ πέθανε, εγώ πλήρωσα για να πεθάνει. Το μητρικό ένστικτο είναι ισχυρότερο και από αυτό της επιβίωσης. Υπάρχουν χιλιάδες διηγήσεις για μητέρες που θυσιάστηκαν για να σώσουν τα παιδιά τους. Λοιπόν, αυτό το μητρικό ένστικτο, το ισχυρότερο, το πιο ακαταμάχητο που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, είναι ζωντανό και παρόν σε όλες τις γυναίκες, είτε το θέλουμε είτε όχι. Το τι πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε απλά δεν έχει καμία σημασία. Κάποια μέρα μετά την άμβλωση το μητρικό ένστικτο εμφανίζεται παντοδύναμο. Έρχεται μια στιγμή, μια φοβερή στιγμή που όλα μέσα μας γνωρίζουν ακριβώς τι έχουμε κάνει. Άσχετα με το πολιτικό ορθό όνομά του, άσχετα πίσω από ποιον εφημισμό το έχουμε κρύψει, εκείνη τη στιγμή ξέρουμε ότι έχουμε πάει κόντρα στο Θεό και σε όλη τη φύση και έχουμε σκοτώσει το ίδιο μας το βλαστάρι. Σαν να βάζεις το χέρι σου στη φωτιά. Κάθε κομμάτι του εαυτού σου
θέλει να την αχθεί και να το βάλει στα πόδια. Και αυτό κάνουμε, το βάζουμε στα πόδια. Μερικές από μας περνάμε την υπόλοιπη ζωή μας τρέχοντας. Είναι το μετεκτορτικό σύνδρομο, το χειρότερο αίσθημα στον κόσμο. Γιατί αν μπορούσαμε να ξεφύγουμε θα ήταν εύκολο, αλλά δεν μπορούμε. Και ο λόγος είναι ότι έχουμε ένα νεκρό μωρό. Ακριβώς όπως μια γυναίκα που το μωρό της πεθαίνει στην κούνια του από το σύνδρομο του ευνίδιου βρεφικού θανάτου, το γεγονός ότι συμμετείχαμε και εμείς στον φόνο δεν κάνει το μωρό μας λιγότερο νεκρό. Αν κάποιος δικό σας πεθάνει, ειδικά ένα βρέφος, και δεν μπορείτε να αποδειχθείτε τον θάνατο και να πενθήσετε, έχετε σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα. Αυτό το σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα είναι το μετεκτρωτικό σύνδρομο. Η σιωπηλή κραυγή είναι ένα βίντεο για το βρέφος που πεθαίνει καθώς εκδιώκεται από τη μήτρα. Η κραυγή του δεν ακούγεται καθώς σιγά σιγά πεθαίνει μέσα στην αγωνία. Είμαστε μετεκτρωτικές μητέρες και ζούμε κι εμείς μέσα στην αγωνία. Μόνο που εμείς δεν είμαστε απλά σιωπηλές. Είμαστε αόρατες και κάποιες από μας διπλά αόρατες, γιατί φαινομενικά είμαστε μια χαρά. Καθεμιά επέλεξε απρόθυμα την άμπλωση για χίλιους δυο λόγους, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να αλλάξουμε τη ζωή μας. Και τι ηρωνία, από τη στιγμή που το μωρό πέθανε η ζωή μας με χίλιους δυο τρόπους δεν είναι πια η ίδια. Βρισκόμαστε παντού. Είμαστε γύρω σας. Αποτελούμε το 43% των γυναικών ηλικίας κάτω των 45 στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα. Είμαστε οι μητέρες και οι αδελφές σας. Οι αδελφές και οι γυναίκες σας. Οι συνάδελφοι και οι φίλες σας. Είμαστε τόσο πολλές και εδώ μαζί σας σήμερα. Γνωρίζετε οπωσδήποτε κάποια που έχει κάνει έκτρωση και οι στατιστικές λένε ότι πιθανότητα ξέρετε περισσότερες από μία. Αν νομίζετε ότι δεν ξέρετε μία γυναίκα που να έχει κάνει έκτρωση, είναι γιατί δεν ξέρετε ακόμα ποια είναι. Όταν κάποιος καταδικαστεί σε ισόβια φυλάκιση, το γεγονός ότι μπήκε φυλακή τα αλλάζει όλα για πάντα για τον ίδιο και τους δικούς του. Κάθε μια που επιλέγει να πάει κόντρα στη φύση και να σκοτώσει το ίδιο της το παιδί, καταδικάζει τον εαυτό της ισόβια στο κελί της απομόνωσης που λέγεται μετεκτρωτικό σύνδρομο. Με το να αρνείται ότι είναι φυλακισμένη δεν σημαίνει ότι και τα σίδερα της φυλακής δεν υπάρχουν. Μία μόνο είναι η έξοδος, η αματική διαδικασία που τελικά μας ελευθερώνει. Ένα από τα σπουδαιότερα βήματα στην μετεκτρωτική θεραπευτική διαδικασία είναι να ονομάσεις το παιδί που πέθανε και τελικά να μπορέσεις να πενθήσεις τον θάνατό του. Ονόμασα το δικό μου γιο Γαβρίλ και θα περάσω την υπόλοιπη ζωή μου μιλώντας στον κόσμο για αυτόν και για μένα και για τα εκατομμύρια γυναίκες σαν και μένα. Ένα χρόνο αφού ξεκίνησε η διαδικασία της ίεσης, είδα μια νεαρή γυναίκα που περνούσε δίπλα από μια πόρτα κρατώντας την αγκαλιά το αγοράκι της, ενός χρόνου περίπου.
πήγαινε πολύ κοντά στην πόρτα και το παιδί χτύπησε το κεφάλι του. Έβαλε τα κλάματα. Η μητέρα του τον ακούμπησε κάτω όρθιο, γονάτισε δίπλα του και τρίβοντας το κεφαλάκι του, τον έσφιγγε στην αγκαλιά της και του έλεγε «Η μανούλα στεναχωριέται που χτύπησε στο κεφάλι σου». Το πιτσιρίκι σταμάτησε αμέσως. Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκα τίποτε, μου εντυπώθηκε όμως η σκηνή. 8 ώρες αργότερα βρισκόμουν γονατιστή στο πάτωμα του σπιτιού μου. Ο γερός μου θρήνος τράνταζε το σώμα μου. Μιλούσα στον γιο μου και έλεγα «Γαβρίλ, η μαμά λυπάται. Η μαμά λυπάται τόσο πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει». Τώρα λοιπόν, ξέρετε το μικρό βρώμικο μυστικό που κρύβεται πίσω από τη λέξη «επιλογή». Το μωρό δεν είναι το μόνο που πεθαίνει. Μαζί του πεθαίνουν μεγάλα κομμάτια από την ψυχή της μητέρας. Φαίνομαι σήμερα να στέκομαι μόνη μου εδώ ενώπιον σας. Δεν είμαι μόνη. Αν κοιτάξετε με τα μάτια της καρδιάς σας, θα δείτε και ένα ψηλό, όμορφο 19χρονο παλικάρι να στέκεται δίπλα μου. Λέγεται Γαβρίλ και είναι ο νεαρός που θα έχει γίνει μόνο και μόνο αν η μητέρα του του είχε επιτρέψει να ζήσει. Τα λόγια μου είναι το μνημόσυνο που κάνει η μητέρα του, που θα τον αγαπά για μία αιωνιότητα. Έψαραν μοναχές της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Ορμήλιας Χαλκιδικής.